Καλημέρα. Είναι πολύ, καλημέρα σας. Είναι πολύ λογικό να πάρει και η Ελλάδα μέρος στην έρευνα και διάσωση. Μιλάμε για μια φίλια χώρα με την οποία ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αναπτύξει πολύ ισχυρές σχέσεις φιλίας και σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλλον από την ώρα που αναφέρθηκε η Μαρία ότι επισήμως έχει χαθεί το ίχνος του αεροσκάφους, αμέσως δόθηκε εντολή να απογειωθεί σε 130 της πολεμικής αεροπορίας και να συμμετέχει στις έρευνες, ενώ μόλις ξεπεράσει, μόλις φτάνει στα όρια το σε 130, για να, που έχει, να έχει συμπληρώσει τις ώρες που έχει πετάξει, αμέσως θα αντικατασταθεί στον αέρα από άλλο σε 130 της Ελλάδας. Επίσης σημαντικό είναι ότι στις έρευνες η Ελλάδα συμμετέχει και με υπτάμενο ραντάρ, το οποίο δίνει απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της περιοχής. Ένα σε 130 κινείται προς την περιοχή ακόμη, από ό,τι μαθαίνουμε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ενώ εν πλώ είναι και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, και δόθηκε εντολή σε δύο ελικόπτερα, ένα Super Puma της πολεμικής αεροπορίας και ένα Seahawk του πολεμικού ναυτικού, να μετασταθμεύσουν από την Αθήνα στην Κάρπαθο και να βρίσκονται εκεί σε ετοιμότητα για να πάρουν μέρος εφόσον χρειαστεί στις έρευνες. Βεβαίως με το ανάλογο διασωστικό εξοπλισμό και με τους εξειδικευμένους διασώστες που υπάρχουν και στα Super Puma αλλά και στα Seahawk του πολεμικού ναυτικού. Είναι η θαλάσσια περιοχή, είναι 130 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Εκεί αναφέρθηκε η απώλεια ίχνους του Αιγυπτιακού αεροσκάφους και ουσιαστικά είναι σε ένα σημείο και οι έρευνες διεξάγονται σε ένα σημείο που εφάπτονται τα τρία FIR Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Γιώργο, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Μαρία. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που βέβαια είναι λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά έχει στοιχεία για το πότε ενημερώθηκε η Ελλάδα από την Αίγυπτο για την εξαφάνιση του αεροσκάφους? Πάρα πολύ νωρίς, σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Σχεδόν δηλαδή από τη στιγμή που η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ. Ακριβώς, από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το δικό μας. Και δόθηκε εντολή άμεσα για απογείωση του πρώτου σε 130. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις, Γιώργο. Πολύ πριν τα ξημερώματα. Ωραία, λοιπόν. Το ρωτάω αυτό γιατί εξαφανίστηκε 4 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας από τα ραντάρ και η ενημέρωση από την εταιρεία ήρθε περίπου στις 6 ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος ότι έχει εξαφανιστεί ένα αεροσκάφος. Όχι σε εσάς στην Ελλάδα, μιλάω για τα μέσα ενημέρωσης. Πάρα πολύ νωρίς ενημερώθηκαν οι αρχές, πιθανότητα επειδή υπάρχει και 24-ωρη ετοιμότητα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ λογικό να το είδαν αντιλήφθηκαν αμέσως. Οι δικοί μας άνθρωποι, τα δικά μας στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, στα ραντάρ τα οποία υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε με όλους τους συντάκτες μας, Μαρία Αλεξάκη, από τα Διεθνή Πρακτορία, όλες τις εξελίξεις. Ο Γιώργος Σιδέρης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το τι γίνεται και βεβαίως και για τα αποκριτικά.